Παρακαλώ, σας ακούμε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτή την... όλη την... Μα ποιος θέλει να συμμετέχει, κύριε Καρυντίνε, για όνομα του Θεού. Όλο αυτό τον διάλογο. Θα ήθελα να πω ότι τον οργανισμό των πολλών σελίδων τον μελέτησα μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επί 7 χρόνια διεύθυνε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και άλλα 3 τώρα ξανά σε καινούριο νομικό πρόσωπο. Και αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση είναι, δεν είναι βολή καθόλου για τον κύριο Χατζατουριάρα αυτό, ότι το αυτοτελές τμήμα εσωτερικού ελέγχου δεν είχε διευθυντή. Βέβαια μου εξηγηθήκαν όλα, γιατί εγώ δεν τα ήξερα, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μια εγγενή αδυναμία πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων. Και αναγκαστικά δεν υπήρχαν μόνιμοι υπάλληλοι να πλαισιώσουν, ή όπως είπε ο κ. Κουτελάκης, γινόταν μια πρόβλεψη, παράδειγμα, να γίνει αυτό το αυτοτελές τμήμα και όταν αποκτήσει διευθυντή να πάρει σάρκα και οστά. Εγώ προσωπικά θα το ψηφίσω το οργανόγραμμα αυτό, διότι είδα πολλά προβλήματα τα οποία είναι από το παρελθόν. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που θέλω να μιλήσω για το παρελθόν και είναι και η πρώτη φορά που μιλάω για το πολιτιστικό οργανισμό, δεν έχω μιλήσει ποτέ, και θα ήθελα, συνεχίζοντας, να πω ότι άκουσα το χαρακτηρισμό του Ναπολέοντα για τον κύριο Χατζατουριά. Είναι ο τελευταίος που είναι υπέτειος γι' αυτό. Ο κύριος Χατζατουριά, κατά την άποψή μου, δεν το γνωρίζω καλά. Έχουμε ανταλλάξει μια καλημέρα. Πρέπει να είναι ένα άτομο ιδιαίτερης αντίληψης και, αν θέλετε, χαρισματικό άτομο, αν κρίνω από την πορεία του, από την αφετηρία του και εκεί που έχει φτάσει με προσωπικές του ενέργειες και με, αν θέλετε, με την οξία σφαιρική αντίληψη που έχει. Είναι η άποψή μου. Μπορεί η καλλιτεχνική αισθητική του μπορεί να είναι ίδια, να είναι διάφορη. Αυτό δεν είναι λόγος για να συζητήσουμε. Αυτό όμως το οποίο είναι βασικό και είναι, αν θέλετε, πρόβλημα τεράστιο όλου του παρελθόντος μέχρι τώρα, είναι ότι ο κύριος Χατζατουριάν, χωρίς να ευθύνεται καθόλου, και θα απαντήσω και για τους 2.000 ψήφους και τους 4.000 ψήφους και για ό,τι έχετε πει, δεν ευθύνεται, γιατί έχουμε μια παγκόσμια πρώτη, ίσως πανελλήνια σίγουρα, ίσως και παγκόσμια. Προείσταται ένας άνθρωπος επί 20 χρόνια, από ό,τι άκουσα, σε ένα νευραλγικό τομέα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο και πραγματικά έχει βάλει τις προσωπικές του ικανότητες και το συγχαίρω γι' αυτό, πραγματικά το συγχαίρω, και είναι 20 χρόνια σε αυτή τη θέση. Και βέβαια, όταν λέτε για το κριτήριο των ψήφων, πραγματικά δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, γιατί για φανταστείτε ένας Μάνος Χατζηδάκης να ήταν σε ένα ψηφοδέλτιο και αντί για 2.000 ψήφους να έπαιρνε 1.000. Δηλαδή, για μένα αυτό το οποίο λέτε συνέχεια δεν είναι κριτήριο. Κριτήριο είναι η ικανότητα του κυρίου Χατζατουριάν και τι παράγει. Και τι παράγει πολιτιστικά προς τα έξω. Θα ήθελα να αναφέρω και κλείνω για να μην σας απασχολώ άλλο, ότι ο Μάνος Χατζηδάκης έμεινε 3 χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Κούρκουλος το ίδιο, πριν φύγει από τη ζωή. Ο Μινωτής, ο Άρθουρ Μίλλερ. Δεν υπάρχουν τόσα χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που δημιουργούν και άλλα προβλήματα και πιστεύω πραγματικά είναι εις βάρος όλα αυτά τα προβλήματα, ανεξαρτήτως το πώς διευθετεί τα πράγματα ο συγκεκριμένος πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού. Ναι, αν θέλετε την άποψή μου, είναι άξιος και ήταν και είναι ο καλύτερος προφανώς από όλους που υπήρχαν. Και έτσι είναι. Άρα, εγώ προσωπικά δεν μπαίνω σε καμία άλλη συζήτηση, απλώς απευθύνομαι σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλους τους πολύπειρους και, αν θέλετε,
που έχουν προηγηθεί εμού για πραγματικά για αυτή την μεγάλη 20ετία. Χωρίς καμία αλλαγή, με κριτήριο από ό,τι λέτε τους ψήφους, εγώ θα ήμουν πιο χαρούμενος με κριτήριο την παραγωγή του πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Καρινό. Προχωράμε σε ψηφοφορία του θέματος. Ένα σχόλιο να κάνω. Ναι, ναι, ο κύριος Χατζατουριάννη. Θέλει να μιλήσει ο κύριος Χατζατουριάννη. Με συγχωρείτε, κύριε Χατζατουριάννη. Ένα σχόλιο για μισό λεπτό. Ένα σχόλιο για μισό λεπτό. Ναι, και μετά ο Δήμαρχος και κλείνουμε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε. Για μένα ήταν πραγματικά μια πολύ, πολύ ευχαριστή έκπληξη η τοποθέτηση του κυρίου Καρετινού. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι πραγματικά τιμή μου και παράσημο τα σχόλιά του και τις ΚΙ εχμές του βέβαια. Και τη συγκρίνω μόνο με αυτές της Νόρας Χατσέλη και της Κάρμεν Ρουγκέρι που έχουν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά να κάνω ένα σχόλιο, να πω ότι ξέρετε, ο πολιτισμός έχει γίνει σε όλους τους δήμους, σε οποιοδήποτε δήμο της Ελλάδας και αν πάτε, είναι κάτι δεύτερο, κάτι τρίτο, κάτι τέταρτο. Κακός ή καλός, κακός για μένα είναι σαφές και για κάποιους από εμάς που έχουν μια ποιότητα, αλλά δεν είναι το grande, δεν είναι το forte του Δημάρχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξαναλέω, τον κύριο Καρατινό, με πολύ κόπο, ιδέες, οράματα, τρέξιμο, αγωνίες. Έχουμε κάνει τη Νέα Σμήνη, όχι μόνο εγώ. Ξαναλέω για την κυρία Αγγελίδου ότι δυστυχώς έχει βάλει 17 ανθρώπους σε ένα σκηνά και τρέχουν γιατί τους είπε επιθύμια όργανα όλους. Με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό και τους ανθρώπους αυτούς έχει ενοχλήσει, το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ό,τι έχει γίνει δεν το έχω κάνει, το έχουμε κάνει. Απλά το παράπονό μου, και ανέφερα πριν την κυρία Κατσέλη και τον κύριο Ρουγκέρι και τώρα τον κύριο Καρετινό, είναι ότι επί 10 χρόνια με το Κουτελάκι ήμουν το απολολόν πρόβατο από τον αντίπαλο συνδυασμό και 10 χρόνια τώρα με το Τζουλάκι είμαι το απολολόν πρόβατο από το Κουτελάκι. Κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Αυτά δεν πάνε καλά. Καλό Πάσχα, καλή ανάσταση σε όλους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφε, το θέμα το έχουμε εξαντλήσει από όλες τις απόψεις. Εγώ θέλω να πω για την κυρία Αγγελίδου και όλους τους συναδέλφους, η διαδρομή του Χατζατουριάννη είναι γνωστή. Εντάξει. Έχει ανεβάσει, είναι εξαιρετικό στα πολιτιστικά, έχει ανεβάσει τα πολιτιστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης στα ύψη. Επί χρόνια είναι πρώτος σε σταυρούς. Πρώτος σε σταυρούς, επί χρόνια το, και στην παράταξή μου και στην παράταξη του Κουτελάκη. Δεν μπορεί να το σπηλώσει κανείς. Είναι ο πρώτος και γι' αυτό τον βάρατε όλοι. Γιατί είναι ο πρώτος. Λοιπόν, να πάω τώρα στον οργανισμό. Τόσο καιρό μας λέγατε δεν είχε οργανισμός στα νομικά πρόσωπα. Γιατί δεν έχανε οργανισμός. Γιατί δεν είχε οργανισμός ο πολιτιστικός. Γιατί δεν είχε οργανισμός τα νομικά πρόσωπα του ΚΑΠΗ. Γιατί δεν είχε εθνική στέγη. Τώρα κάναμε οργανισμό. Πέρασε ο πρώτος οργανισμός, το νομικό πρόσωπο του κυρίου Λαρίση. Τώρα κάναμε έναν οργανισμό για τον πολιτιστικό οργανισμό. Μπορεί να μην είναι τέλειος, αλλά κάναμε ένα βήμα. Αν δεν κάναμε το βήμα, θα μου το λέγατε γιατί δεν κάνετε το βήμα. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα βήμα και δεν είναι ο καλύτερος ο οργανισμός αυτής εσωτερικής υπηρεσίας, αλλά μπορούμε να το διορθώσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να το ψηφίσετε, γιατί κάνουμε ένα βήμα και το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει και ο οργανισμός της Εθνικής Στέγης. Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Ο κύριος Χατζατουριάννη. Εξήγηση. Ο κύριος Κρικρής. Εξήγηση. Κυρία Δελιγιάννη. Ο κύριος Κονιδάρης. Ο κύριος Κονιδάρης ακούει. Ναι. Ορίστε, ποιος είναι. Ο κύριος Κούπας. Την εισήγηση. Με ακούσατε, την εισήγηση λέω. Ποιος είναι. Κύριε Κούπας. Ο Κούπας είναι εισήγηση. Την εισήγηση. Ο Χίτος. Ο κύριος Γιατζίδης. Την εισήγηση. Κλείστε
μικρόφωνα, συνάδελφοι. Κουραστήκαμε αρκετά. Είμαστε στις 7 ώρες τώρα και είμαστε, έχουμε ακόμα άλλα 8 θέματα. Ο κύριος Συρίγος. Πλησίγηση. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Πλησίγηση. Η κυρία Καριοφίλη. Πλησίγηση. Ο κύριος Δημάκης. Την εισήγηση. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Την εισήγηση. Ο κύριος Ζαβός. Την εισήγηση. Ο κύριος Νασιμπιάν. Ο κύριος Νασιμπιάν, αφήσει τη Σκοπιά και να έρθει να ψηφίσει. Ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Την εισήγηση. Ο κύριος Κουτελάκης. Όχι. Έλα, όχι. Η κυρία Ιακωβάκη. Ναι. Ο κύριος Κονιδάρης με παίρνει τηλέφωνο την εισήγηση, μου λέει. Ο κύριος Κονιδάρης. Εντάξει, κύριε Κονιδάρη. Η κυρία Ιακωβάκη. Όχι. Όχι. Η κυρία Αγγελίδου. Όχι, με τα λόγου γνώσεως. Ο κύριος Μάτζιος. Όχι. Ο κύριος Σουρβίνος. Όχι. Η κυρία Κουτετέ. Όχι. Η κυρία Γαλανοπούλου. Μέσα. Όχι. Η κυρία Κασίμη. Για να δω ρε κατάκι. Χάζεψε. Κυρία Κασίμη. Κλείστε τα μικρόφωνα, ακούγεστε κύριε Δημάκη, ακούγεστε. Κυρία Κασίμη, μπορείτε να πείτε πάλι. Είναι κλειστό το μικρόφωνο. Ναι, όχι. Εγώ βλέπω, διαβάζω τα χείλη. Ωραία. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Όχι. Ο κύριος Φερεντίνος. Όχι. Ο κύριος Λαρίσης. Την εισήγηση. Ο κύριος Κουκάς. Την εισήγηση. Ο κύριος Σαρδιανός. Την εισήγηση. Ο κύριος Καρυτινός. Την εισήγηση, αν και σας είπα να με εκφωνείτε τελευταίο. Ναι, κύριε Καρυτινέ. Από το επόμενο συμβούλιο, γιατί ήταν γραμμένα τώρα έτσι. Η κυρία Καρυτιάνη. Την εισήγηση. Με ακούσατε εμένα, είπα όχι στην εισήγηση. Ναι, διαβάσαμε τα χείλια σας. Ο κύριος Βολίκας. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Παυλόπουλος. Όχι. Η κυρία Βαμβουρέλη. Όχι. Πισάει αέρας. Κύριος Μουζάλας. Όχι. Η κυρία Κωνσταντινίδου. Όχι. Ο κύριος Καταλυφός αποχώρησε. Ο κύριος Κιουλάνης. Όχι. Ο κύριος Βρετός. Όχι. Η κυρία Βρετού. Όχι. Η κυρία Αυγαία. Όχι. Και ο κύριος Οικονόμου Γεώργιος. Κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου ακούει. Όχι ο Δημήτρης, ο Γιώργος. Όχι ο ψυχίατρος, ο δικηγόρος. Αν και ο ένας επαναπέμπει στον άλλον στα ειδικότητες αυτές. Δεν ακούει ο κύριος Δημήτρης, είναι εκτός. Είναι εκτός. Άρα αποχώρησε και ο κύριος. Εγώ η εισήγηση. Και ο κύριος Τσιάπης την εισήγηση, ο πρόεδρος. Ο κύριος Νασιμπιάν με ακούει. Ο κύριος Νασιμπιάν. Και ο κύριος Νασιμπιάν δεν έχει ψηφίσει, είναι εκτός. Κύριε Πρόεδρε, προείχα μια κλήση του προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί ούτε τηλεφωνικά. Περιμένετε, δεν ξέρω, ή πάτε τον εσείς που μου γράφει ότι προσπαθεί να σας πιάσει. Δεν ξέρω και πού βρίσκεται. Πήρε. Ο κύριος Νασιμπιάν
Ναι, κύριε Νασιμπιάν, πέστε. Ναι, κύριε Νασιμπιάν. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Εμείς μπορεί να ψηφίσει τηλεφωνικά ο κύριος Καταλήφος, όπως και ο κύριος Νασιμπιάν. Πέστε ότι να με πάρει τηλέφωνο τον κύριο Καταλήφου. Ναι, ναι, το παρακολουθεί απλά. Ναι, ας με πάρει ένα τηλέφωνο για θα σας πάρει, θα σας πάρει. Απλά έφυγε, τον είχαμε εδώ δίπλα μας και έφυγε. Το γνωρίζω πολύ καλά. Παρήχατε πολύ ωραία φιλοξενία. Αλίμονε. Πιστεύω και εκείνος πέρασε ωραία. Τάμαθα. Με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει τον ψήφο του. Τάμαθα. Κάτω, παίρνει. Έλα, Θεόφιλε. Πες μου, τι θα ψηφίσει. Ναι, όχι. Παύλα, ισοπαλία, τι θέλει. Όχι, δαγκωτό. Όχι, δαγκωτό, λέει ο κύριος Θεόφιλος. Έγινε. Καλό βράδυ, γεια. Λοιπόν, έχουμε σε αυτή την ψηφοφορία 21 ναι, 19 όχι και ένας ο κύριος οικονόμου, ο Γιώργος, ο οποίος δεν είναι στη σύνδεση, δεν ψήφισε. Άρα λοιπόν το υπαριθμό 9 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Πάμε στο υπαριθμό 10.